κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι πολύ διαφορετική. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που κινείται ανάμεσά μας, αλλά οφείλω να πω ότι είναι ιδιοφία αποδεδειγμένα. Ξέρετε, ο Αριστοτέλης είχε πει κάποτε ότι τα πράγματα που θέλεις να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα. Το ένα είναι αυτό. Και κάτι ακόμη που μου έρχεται στο μυαλό που το είχε αναφέρει ο Ρούσβελτ, είναι ότι κανένας δεν νοιάζεται για τα πόσα ξέρεις, μέχρι να καταλάβει ο άλλος πόσο νοιάζεσαι εσύ για αυτά που ξέρεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί έκανε μεγάλη διαδρομή για να έρθει μόνο για την εκπομπή μας εδώ, ο κύριος Λευθέρης Αργυρόπουλος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ένα ευχαριστώ σε έναν Έλληνα, ο οποίος έχει δώσει ψυχή και πνεύμα μέσα από ένα ταλέντο που δεν ξέρω πώς το ανεγνώρισε και σε ποια στιγμή της ζωής του, θα τα μάθουμε αυτά, αλλά σήμερα τον φωνάξαμε εδώ, δίνοντας τον τίτλο στην εκπομπή μας, «Οι αριθμοί μαντεύουν τι?» Δεν θα το έλεγα έτσι. Οι αριθμοί είναι αυτοί που γνωρίζουν τα πάντα στο σύμπαν και οι αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουμε τους νόμους της κοσμικής δημιουργίας. Βεβαίως, γίνονται και προσπάθειες μέσα από διάφορα μαθηματικά μοντέλα για να προβλέψουμε διάφορα μελλοντικά γεγονότα. Όμως, η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν πρέπει να είμαστε επιπόλαιοι όταν προσπαθούμε να την κάνουμε. Ωραία. Η εκπομπή μας όμως αφορά την υγεία, αγαπημένα μου κύριε Αργυρόπουλε. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τον αριθμό που έχει η λέξη σε αυτή. Κρατήστε το λιγάκι, θα τον πούμε αμέσως, έτσι. Θα το αφήσουμε απλώς να το μαντέψουν οι τηλεθεατές μας και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους αγαπητούς φίλους που είναι εδώ κοντά μας. Είναι ο κύριος Κυριάκος Μασαλής, ο οποίος είναι παραγωγός Αλόης. Είναι ο Στέλιος ο Πετράκης, που ήρθε, είναι πολύ καλή φίλη όλοι, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Κοντά μας επίσης είναι η Μαλαματένια Σάρα Ψυχούλα και η Τζορτζίνα Ατσαλή, και οι δύο είναι τελειόφοιτες σπουδάστες του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε. Θέλανε πολύ να σας ακούσουν, όπως και τόσος κόσμος, αλλά έχουν την ευκαιρία να είναι κοντά μας και αν θελήσουν να σας απευθύνουν και κάποιες ερωτήσεις. Χαρώ ότι είσαστε στη διάθεσή μας. Πολύ όμορφα. Είπατε λοιπόν, τι σημαίνει υγεία με την μαθηματική σκέψη που έχετε. Όπως γνωρίζουμε, έχουμε στη διάθεσή μας εδώ και χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον εδώ και 2.500 χρόνια, ένα σύστημα το οποίο αντιστοιχεί κάθε ένα από τα 27 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου σε ένα και μοναδικό αριθμό. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι στο ελληνικό αλφάβητο υπάρχουν μόνο 24 γράμματα. Αυτό είναι λάθος. Λείπουν άλλα τρία τα οποία έχουν αφαιρεθεί. Το πρώτο από αυτά που έχουν αφαιρεθεί κατά τους Αλεξανδρινούς χρόνους είναι το δίγαμα, το οποίο οι Εγγλέζοι το έχουν πάρει και το έχουν ονομάσει F, ενώ είναι το δικό μας το ελληνικό δίγαμα. Το δεύτερο είναι το κόπα και το τρίτο είναι το σαμπί. Οπότε, 24 που έχουν απομείνει, σύν αυτά τα τρία που ανέφερα, τα γράμματα ή αλλιώς τα σύμβολα του ελληνικού αλφαβήτου, είναι ακριβώς 27. Είναι 27. Το 27 όμως δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός, είναι ο δεύτερος τέλειος κύβος. Ποιος είναι ο πρώτος τέλειος κύβος? Ο πρώτος τέλειος κύβος είναι το 8. Διότι 2 επί 2 επί 2 μας κάνει 2 στην τρίτη, δηλαδή είναι ένας κύβος που η ακμή του έχει μήκος το 2. Και ο όγκος του βεβαίως, το 2 στην τρίτη, είναι το 8. Ο δεύτερος τέλειος κύβος είναι το 3 στην τρίτη, δηλαδή 3 επί 3 επί 3 που είναι το 27 και είναι τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Εκεί έχουμε τις 9 μονάδες από το α μέχρι το θ που αντιστοιχούν τα γράμματα από το 1 έως και το 9. Βεβαίως μεταξύ του ε και του ζ υπάρχει το δίγαμα, το οποίο είναι το 6. Και γιατί είναι το 6 το δίγαμα? Διότι το γάμα είναι το 3 και το δίγαμα τι έχει? Έχει δύο φορές το κεφαλαίο γάμα. Άρα είναι 3 συν 3. Δηλαδή αυτό, είναι γι' αυτό μας είπατε το 6 το αγγλικό. Μπορούμε να το σχηματίσουμε και εδώ για να το δουν όλοι. Γιατί άμα δεν δουν δεν θα εννοήσουν. Έχουμε εδώ το σύμβολο του διγάματος, το οποίο είναι δύο γάμα δηλαδή. Δύο γάμα, έτσι. Είμαι ο πρώτος που το αποκωδικοποίησα αυτό στο πρώτο μου βιβλίο το 2000. Και αυτό είναι το 3 συν 3. Δηλαδή είναι ο αριθμός 6, γιατί το γάμα αντιστοιχεί στο 3. Μάλιστα. Το υγεία τώρα τι σημαίνει? Γιατί τώρα, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε τόση μαθηματική σκέψη. Η λέξη υγεία έχει τον αριθμό 419. Ναι. Η λέξη ίασης έχει, ναι, τον αριθμό 421. Ίαση. Έχει δύο μονάδες δηλαδή παραπάνω. Η, ναι, λέξη ίασης. Ωραία. Γιατί το γιώτα είναι το 10, το α είναι το 1,
Το σίγμα είναι το 200, το γιώτα είναι πάλι το 10 και το σίγμα πάλι είναι το 200. Τι σημαίνει αυτό, έχει κάποια άλλη αντιστοιχία με κάποια άλλη λέξη? Βεβαίως και έχει. Η πραγματική λέξη για την έννοια αυτή που είπαμε για την υγεία δεν είναι υγεία όπως την ξέρουμε εμείς, είναι υγεία. Mm. Παρεμβάλλεται και το γιώτα και μετά πάει το έψιλον γιώτα. Σωστά. Αυτή είναι η αρχική, αρχαία ελληνική λέξη. Όταν λοιπόν στον αριθμό της λέξης υγεία, όπως την είπαμε στην αρχή, προσθέσουμε την αριθμητική αξία του γράμματος γιώτα που είναι το 10, θα έχουμε 419 συν 10. Δηλαδή ωραία, θα έχουμε το 429. Ωραία. Και όταν σχηματίσουμε τη φράση η ίασης, επειδή το ήτα είναι το 8 και η λέξη ίασης έχει το 421, θα πάρουμε το ίδιο άθροισμα, 429. Και θα έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία, την οποία θα τη γράψω σχετικά με την υγεία, η οποία είναι η εξής. Η ίασης, η θεραπεία δηλαδή, ναι, ισούται με την αρχαία ελληνική λέξη υγεία. Γι' αυτό λέμε υγιής. Ακριβώς. Δεν λέμε και υγιής. Έχουμε τον αριθμό 429. Ωραία. Θεραπεία λοιπόν και υγεία είναι το ίδιο πράγμα. Να το πω έτσι. Εδώ σου λέει ότι όταν θεραπεύεσαι, επανακτάς την ξανά υγεία σου. Την υγεία σου. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και η αριστερά φράση εδώ έχει το άρθρον. Mm-hmm. Διότι, όπως απέδειξα στο τελευταίο μου βιβλίο, το άρθρον οπλίζει το άναρθρον. Αυτό είναι άγνωστο ακόμη και από τους γλωσσολόγους. Και μπορώ να το αποδείξω αυτό το πράγμα. Το άρθρο οπλίζει το άναρθρον λεκτικών. Mm. Δηλαδή, ενεργοποιεί την ίαση για να επαναφέρει την υγεία. Ενεργοποιεί την ίαση για να επαναφέρει την υγεία. Ωραία. Άρα εδώ έχουμε αυτοίαση. Όχι κατά ανάγκη. Η ίαση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Με πολλούς τρόπους. Ωραία. Δεν σου λέει αυτό η ίαση, σου λέει η ίαση. Ωραία. Θέλω να δείξω το τελευταίο σας βιβλίο, το οποίο είναι η αλφαρυθμητική. Αλφαρυθμητική. Εφυΐα της ελληνικής γλώσσας. Αυτό το έχω εκδώσει τον Ιανουάριο του 2014. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή για την Πυθαγόριον αριθμοσοφία και έχω μέσα και αποδείξεις ότι ο Πλάτων, ναι, έχει κωδικοποιήσει τα κείμενά του με βάση τον αριθμό 12, ναι, όπως πρώτος βεβαίως απέδειξε ο Άγγλος καθηγητής της ιστορίας της επιστήμης, ο Τζέι Κένεντι από το University of Manchester. 12 ήταν και οι μαθητές του Χριστού. Βεβαίως και οι Ολύμπιοι ήσαν 12 και οι μήνες 12, ναι, και τα ζώδια είναι 12. Ναι. Και άμα γράψετε και τη λέξη ζώδια για παράδειγμα, θα σας βγάλει λεξάριθμο το 822. 8 και 2 και 2 όμως κάνει 12. Αν γράψετε τη λέξη Απόστολη, ναι, κανονικά με όμικρον γιώτα, θα έχουμε σαν λεξάριθμο το 831. 8 και 3 και 1 κάνει πάλι 12. Η πιθανότητα να είναι τυχαία και τα δύο αυτά είναι μικρή. Άρα όλα αυτά, κατά τη γνώμη σας, συνδέονται συμπαντικά, μεταφυστικά, υπαρξιακά, συνδέονται με κάποιον τρόπο ενιαίο. Ο Πυθαγόρας τι μας έχει πει? Πάντα κατά ρυθμών γίγνονται. Mm-hmm. Το γάρ σοφότατον των όντων εστίν ο αριθμός. Δηλαδή, το πιο σοφό από όλα τα όντα είναι ο αριθμός. Ο αριθμός τι είναι? Είναι ύλη? Είναι κάτι που έχει σχέση με την ύλη? Όχι. Είναι αυτός που γνωρίζει πώς δομείται και πώς γεννάται η ύλη, αλλά ο αριθμός είναι πνεύμα. Γι' αυτό και άμα γράψουμε τη φράση «ο αριθμός είναι», το όμικρον έχει 70. Η λέξη «αριθμός» έχει το 430. Η λέξη «είναι» έχει το 76. Όλα αυτά μαζί έχουν άθροισμα το 576. Η λέξη «πνεύμα» έχει και αυτή το 576. Άρα ο αριθμός τι είναι? Είναι πνεύμα, είναι πνευματική οντότητα που φέρει ενέργεια και πληροφορία. Έτσι. Πιστεύετε στο πνεύμα, στην οντότητα, έχουμε στην πληροφορία? Έχουμε τρεις διαβαθμίσεις σαν ανθρώπινα όντα. Το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. Mm-hmm. Το κατώτατο είναι το σώμα, αλλά και αυτό δεν πρέπει να είναι περιφρονητέον, γιατί εννοείται ότι αποτελούμε θα και από ύλη, δεν είμαστε μόνο πνεύμα και ψυχή. Εννοείται. Και το ανώτερο είναι, το ανώτατο είναι η ψυχή. Mm-hmm. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε τι είναι η ψυχή, γι' αυτό απαγορεύεται, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν ψυχίατροι. Ψυχολόγοι επιτρέπεται να κάνουν λόγο περί της ψυχής. Όταν θα πας σε ένα καρδιολόγο για να κάνεις, για παράδειγμα, μία επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, ο καρδιολόγος αυτός πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά, να γνωρίζει πολύ καλά τι είναι η καρδιά και πώς λειτουργεί. Όταν θα πας σε έναν ψυχίατρο, επειδή δεν την έχει δει την ψυχή, δεν την έχει εννοήσει, δεν γνωρίζει τι είναι, πώς θα σου δώσει τα ψυχοφάρμακα, τα οποία μπορεί να είναι ψυχοφαρμάκια και μπορεί να σε στείλουν μία ώρα αρχίτερα. Άρα, απαγορεύεται να δίνεις τον ορισμό ψυχίατρος σε έναν ιατρό. Ψυχολόγος, ναι, ψυχίατρος ποτέ. Διότι δεν γνωρίζει τι είναι η ψυχή. Πώς θα τη θεραπεύσει αφού δεν γνωρίζει τι είναι? Όλα αυτά λέτε να τα γνωρίζουν αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν την ελληνική γλώσσα και αυτοί που δεν προάγουν την υγεία. Τα γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι μοιημένοι δηλαδή, θέλετε να πείτε? Εννοείται, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όταν θέλεις να καταστρέψεις κάτι το οποίο έχει δύναμη και έχει αξία, εννοείται ότι γνωρίζεις γιατί το κάνεις αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω για τον DNA. Η λέξη η ελληνική είναι δεσόξυριβοζοπυρηνικό οξύ.
Μάλιστα. Αυτή είναι η λέξη για το DNA. Okay. Πάμε παρακάτω. Ναι. Αριθμητικά, το DNA που για άλλους είναι ένα αποτύπωμα το οποίο δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μέσα από τη δική σας ενοιολογική σημασία, πιστεύετε ότι αλλάζει ή είναι στάνταρ για τον κάθε άνθρωπο? Επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες, όπως για παράδειγμα από τις ακτινοβολίες. Mm-hmm. Έτσι. Ακόμη και από το θόρυβο επηρεάζεται το DNA και έχει αποδειχθεί ότι επειδή ζούμε σε κοινωνίες, σε κόσμους που είναι γεμάτοι από θόρυβο, από θορύβους, επηρεάζουν αρνητικά το DNA, οι θορύβοι. Ενώ η μουσική το εξευγενίζει, το μεταμορφώνει όλα τα είδη αρμονικά. Μουσικής? Όχι όλα τα είδη μουσικής. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο κλασική με τη heavy metal, ας πούμε. Εννοείται. Εννοείται. Έχουν γίνει και πειράματα ακόμα και στο νερό. Όπως γνωρίζετε, έχουν γραφεί βιβλία ότι το νερό έχει μνήμη και τι παθαίνει το νερό όταν ακούει heavy metal και όταν ακούει κλασική μουσική ή όταν ακούει μια άλλη πολύ όμορφη μουσική. Έτσι. Επομένως, πρέπει όταν ομιλούμε περί μουσικής να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι αναφερόμαστε και καλά κάνετε και ρωτήσατε έτσι, για το τι είναι μουσική. Είσαστε και μουσικός. Έχω συνθέσει και τρία μουσικά έργα. Το πρώτο το 1994, το δεύτερο το 2001 και το τρίτο το 2005. Είσαστε και μαραθωνοδρόμος. Κάποτε, ναι, έτρεχα μαραθωνίους. Έχω τρέξει και την απόσταση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα τρεις φορές. Την απόσταση από τους Δελφούς μέχρι την Αθήνα σε 20 ώρες, 170 χιλιόμετρα, σε 20 ώρες και 33 λεπτά. Και έχω πάει και δύο φορές από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με skateboard, το 1983 και το 1987. Τη δεύτερη φορά έκανα και πολύ μεγάλο ρεκόρ, έκανα 61 ώρες και 16 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, με ύπνο περίπου μία ώρα στις 2,5 μέρες. Συγγνώμη, έχει και άλλα παιδιά η μητέρα σας σαν και εσάς? Όχι, εγώ είμαι λίγο εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή πότε φάνηκε? Αλλά αυτό το χάρισμα που έχω για την ανάλυση της ελληνικής γλώσσης έχει σχέση με την Κρήτη. Εδώ πρέπει να αποκαλύψω ότι έχω ζήσει στην Κρήτη περίπου 1,5 χρόνο και μάλιστα στο Ρέθυμνο, όπου ο πατέρας μου εκεί κάποτε υπηρετούσε εισαγγελέας πρωτοδικών. Και όταν τον μετέθεσαν για να πάει στην Αλεξανδρούπολη, είχα πέσει από το πάνω το κρεβάτι εκεί στην καμπίνα, επειδή είχε φρουτούνα το καράβι και κοιμόμουν στην άκρη. Και χτύπησα άσχημα στο κεφάλι, θα είχα σκοτωθεί εκείνο το βράδυ και μετά κάτι έγινε μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε, πώς έγινε. Ρυθμίστηκε κάτι στον εγκέφαλο και από τότε άρχισα να θυμάμαι χιλιάδες αριθμούς και να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εννοείται ότι κανέναν τυχαίων. Διότι όταν λες τίποτα δεν είναι τυχαίων, έχεις δύο αρνήσεις, άρα λες τουλάχιστον ένα είναι τυχαίων. Άρα το σωστό είναι κανέν τυχαίων. Η μοναδική λέξη για να περιγράψει την ανυπαρξία, το τίποτε αυτό που είπες, είναι η λέξη κανέν. Το ουδέν και το μηδέν είναι δύο αρνήσεις, άρα είναι κάτι. Όταν λέει ο Σοκράτης εν είδα ότι ουδέν είδα, δεν εννοεί ότι έχει γνωρίσει το τίποτε. Εννοεί ότι έχει γνωρίσει τον τριαδικό Θεό που δεν το βλέπουν οι άλλοι. Γιατί το ουδέν είναι ουδ, εν. Γύρισε ανάποδα το ουδ και θα διαβάσει το δύο. Άρα σου λέει ένα γνωρίζω. Ότι έχω δει τους δύο και τον ένα. Δηλαδή τον τριαδικό, τον άγνωστο Θεό. Γι' αυτό και η λέξη άγνωστος έχει τρεις συλλαβές. Και η λέξη ουδέν έχει τον αριθμό 529, που είναι τέλειον τετράγωνων. Είναι 23 επί 23. Ενώ η λέξη πνεύμα που έχει το 576 που είπαμε είναι 24 επί 24. Είναι και αυτό τέλειον τετράγωνων. Έτσι. Όμως η λέξη ουδέν έχει τον ίδιο αριθμό με τη φράση Θεέ μου, τον αριθμό 529. Είναι δυνατόν όταν λες τη φράση Θεέ μου να απευθύνεσαι στην ανυπαρξία? Όχι, με τίποτε. Όταν κάποιος λέει ότι είναι άθεος. Όταν κάποιος λέει ότι είναι άθεος, αυτό δείχνει ότι δεν τα έχει ψάξει καλά τα πράγματα. Διότι δεν μπορείς να πεις ότι έχεις ένα σύμπαν που είναι φτιαγμένο με τόση αρμονία και με τόση σοφία και ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα τυχαία ή ότι έγινε με μαγικό τρόπο. Έτσι. Όταν έχεις τους μεγάλους αρχαίους φιλοσόφους όπως ο Πλάτων, όπως ο Σοκράτης, ο Πυθαγόρας, όλοι αυτοί ομιλούν περί του θείου όντως και είναι λάθος να λέμε ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός άρχει. Όταν λέμε υπάρχει ο Θεός, βάζουμε το θείον όν κάτω από μία αρχή. Υπάρχει κάποτε δεν υπήρχε, ας πούμε. Η μη υπό της αρχής. Έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός είναι κάτω από μία αρχή. Ο ίδιος ο Θεός είναι αρχή. Επειδή ο Θεός άρχει, αυτό σημαίνει ότι η αρχή ταυτίζεται με την έννοια του θείου όντως. Διότι αν ο Θεός υπάρχει, σημαίνει ότι έχει ημερομηνία, έχει στιγμή δημιουργίας. Είναι κάτω από μία αρχή. Άρα έχει δημιουργό, άρα δεν είναι Θεός. Δεν είναι δηλαδή με την έννοια του. Δεν είναι δημιουργός ο ίδιος. Γιατί η λέξη Θεός παράγεται από το Θεό που σημαίνει κινούμε αενάως τρέχω. Και επειδή λένε και ότι ταχύτητα. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, για να γίνεται αυτό, μόνο αν τρέχει, αν κινείται με άπειρη ταχύτητα, μπορεί να είναι κάποιος πανταχού παρόν. Mm. Ο Θεός γνωρίζει τι είναι το άπειρον, όπως εμείς γνωρίζουμε τι είναι το πέντε.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του θείου όντος και ημών. Εμείς είμαστε δημιουργήματα. Εκείνος δεν είναι κτίσμα, δεν είναι δημιούργημα. Είναι ο ίδιος η αρχή. Και επειδή δεν υπάρχει ανυπαρξία, γι' αυτό γράφουμε τη φράση «η μη ύπαρξη της ανυπαρξίας» και μας δίνει άθροισμα το 2318, που είναι το ίδιο με τη φράση «η κτίση του κόσμου». Επειδή δεν υπάρχει ανυπαρξία, έχει κτιστεί ο κόσμος και άρχει ο Θεός. Οπότε λύνεται το μεταφυσικό ερώτημα του ανθρώπου. Ωραίο αυτό. Υπέροχο. Υπέροχο αυτό. Κύριε Αργυρόπουλε, μαθηματικός είστε, έτσι? Ναι, βέβαια. Έχετε σπουδάσει μαθηματικά? Έχω σπουδάσει μαθηματικά στη Βοστόνη, έχω κάνει πολλές εργασίες πάνω στα μαθηματικά. Έχω αποδείξει το Πυθαγόριο θεώρημα 520 διαφορετικούς τρόπους από το 1986 μέχρι το 1997 και έχω ασχοληθεί και με τη θεωρία αριθμών και με την κρυπτογραφία. Και αυτό που κάνω βεβαίως, αποκωδικοποίηση της ελληνικής γλώσσης είναι, έχει σχέση με την κρυπτογραφία, εννοείται. Και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τους αριθμούς γενικώς και με τους συσχετισμούς που έχουν μεταξύ τους. Έτσι, ωραία. Οι αριθμοί. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί θέλουμε να σας απολαύσουμε. Κύριε Αργυρόπουλε. Λοιπόν, επανερχόμαστε. 14 χρονών, λοιπόν, ένα μικρό ατύχημα, έπεσε από το κρεβάτι και κάτι έγινε στον εγκέφαλο. Από τότε είναι μια ιδιοφία. Στα μαθηματικά, στους αριθμούς και όχι μόνο. Αριθμομήμων, αυτό είναι γεγονός, αλλά πάνω απ' όλα στην ερμηνεία μέσα από τους αριθμούς όλου του σύμπαντος, θα έλεγα. Νομίζω ότι όσοι σας πλησιάζουν πρέπει και λίγο να σας φοβούνται. Γιατί αν δεν θέλουν να αποκαλυφθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν και καλυμμένοι. Καμιά φορά μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Όλα είναι πιθανά. Πάντως είπατε τη λέξη σύμπαν. Η λέξη σύμπαν έχει τον αριθμό 771. Ο ίδιος αριθμός είναι αυτός που παράγεται και από τη φράση κοσμική έκρηξη. Οι κοσμολόγοι μιλούν για το Big Bang, για μια μεγάλη κοσμική έκρηξη. Η ελληνική γλώσσα γνωρίζει ότι το σύμπαν έχει δημιουργηθεί έτσι. Αλλά το μεγάλο λάθος που κάνουν οι κοσμολόγοι είναι ότι πιστεύουν ότι έχει γίνει μόνο ένα Big Bang. Μόνο μια μεγάλη κοσμική έκρηξη. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Δεν έχει γίνει μόνο μία, αλλά πολλές. Η τελευταία έχει γίνει πριν από 13,73 δισεκατομμύρια γήινα χρόνια περίπου. Αυτή είναι η τελευταία που έχει γίνει. Και θα σας δείξω κάτι τώρα με το σύμβολο του Απείρου για να εννοήσετε. Θα αποκαλύψω ένα μυστικό, το τι συμβαίνει στον κόσμο που ζούμε. Όταν έγινε η πρώτη μεγάλη κοσμική έκρηξη, το πρώτο Big Bang, έτσι, δημιουργήθηκε ένα σύμπαν το οποίο μπορούμε να πούμε ότι διαστέλλεται προς αυτή την κατεύθυνση, υποθέτουμε, έτσι. Ταυτοχρόνως, όμως, δημιουργήθηκε και ένα αντίσύμπαν. Και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Παράλληλο, θα λέγαμε. Εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι. Και ό,τι διαδραματίζεται στο ένα, διαδραματίζεται και στο άλλο, πιθανόν. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα. Εντάξει, αλλά ωραία. Εγώ θα πω επιστημονικά τη δική μου θεωρία. Έχω βγάλει μια θεωρία στο έκτο μου βιβλίο, Η λεξαριθμική νοημοσύνη της ελληνικής γλώσσης, όπου εκεί είχα προβλέψει και την ανέβρεση του τάφου της Αμφιπόλεως από το 2010 από το Φεβρουάριο, 33 μήνες πριν γίνει αυτή, με απόκληση 15 ημερών μόνο. Πού ανήκει τελικά ο τάφος? Ο τάφος, εγώ πιστεύω ότι έχει κατασκευαστεί για τον Μέγα Αλέξανδρο αυτός ο τάφος, γιατί είναι ο μεγαλύτερος τάφος της Ευρώπης. Έχω κάνει μεγάλη έρευνα και εργασία για το θέμα αυτό. Η περιφέρειά του είναι 498 μέτρα. Ο αριθμός της λέξεως μετακομιδή είναι 498. Και εάν γράψουμε τη φράση «Οστά Μεγάλου Αλεξάνδρου», θα πάρουμε τον ίδιο αριθμό με τη φράση «Μεταφορά εις την Μακεδονία». Και αυτά τα έγραφα από το 2010 στο έκτο μου βιβλίο, στη σελίδα 232. Δεν τα λέω τώρα. Άρα η χώρα μας είναι ένας θησαυρός που κάποιοι το ξέρουν. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Εντάξει. Το γνωρίζουν. Λοιπόν, ας επανέλθουμε εδώ στο σύμπαν και στο αντισύμπαν. Να πούμε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για το θέμα της κοσμολογίας. Οι κοσμολόγοι και η αστροφυσική και η θεωρητική φυσική γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ποσοστό της ύλης στο σύμπαν, σε αυτό που καλούμε σύμπαν, είναι περίπου μόλις 4%. Το υπόλοιπο 96% είναι σκοτεινή ενέργεια, σκοτεινή ύλη. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή η πλειοψηφία η ενέργεια, η ύλη που γνωρίζουμε εμείς. Είναι μόνο το 4% περίπου. Όμως, η θεωρητική φυσική και όλη η φυσική, από το 1928 που ο Πολ Ντιράκ και κάποιοι άλλοι πρωτοπόροι φυσικοί απέδειξαν ότι υπάρχει αντιύλη. Αναζητούν να βρουν πού βρίσκεται αυτή. Mm. Γιατί σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, για κάθε γραμμάριο ύλης στο σύμπαν, θα πρέπει να υπάρχει και ένα γραμμάριο αντιύλης. Ψάχνοντας όμως, μετά από πάρα πολύ μεγάλη έρευνα πολλών ετών που έχει γίνει, ακόμη και με ραδιοτηλεσκόπια, για να εντοπιστεί αντιύλη, το μόνο που έχει καταφέρει να εντοπιστεί είναι απειροελάχιστη ποσότητα αντιύλης,
Άρα εδώ έχουμε το φαινόμενο που οι φυσικοί καλούν ασυμμετρία ύλης αντιήλης. Μην μας μπερδέψετε όμως πάρα πολύ. Η ασυμμετρία της ύλης και της αντιήλης είναι ένα από αυτά που ψάχνουν οι επιστήμονες στο CERN της Ελβετίας, δηλαδή να δουν πού οφείλεται. Και δεν έχουν βγάλει ακόμη συμπέρασμα πού οφείλεται. Εγώ τους προτείνω την εξής θεωρία. Και τους λέω, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη κοσμική έκρηξη, δημιουργήθηκε ταυτοχρόνως ύλη και αντιήλη, και επειδή η ύλη, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριοι φυσικοί, δεν μπορεί να ζήσει μαζί με την αντιήλη, διότι όταν συγκρούονται αυτά τα δύο, έχουμε δημιουργία φωτονίων, αλλού πήγε το σύμπαν και αλλού πήγε το αντισύμπαν. Κάποια στιγμή, προσέξτε τώρα, επειδή αυτά διαστέλλονται, έτσι, και το σύμπαν και το αντισύμπαν, άρα εδώ έχουμε 4% αντιήλη και εδώ έχουμε 4% ύλη. Έτσι, εδώ έχουμε 4% αντιήλη στο αντισύμπαν. Επειδή έχουμε εδώ μία διαστολή σε κονοειδή διάταξη, έχουμε δηλαδή κόνους οι οποίοι διαρκώς μεγαλώνει η βάση σε αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πάνω. Κάποια στιγμή, επειδή συμπλησιάζουν τα άκρα, ναι, αυτών του σύμπαντος και του αντισύμπαντος, έχουμε πολύ μεγάλες έλξεις νευτώνιες, βαρυτικές. Οπότε, κάποια στιγμή έχουμε τη νέα κρούση, δηλαδή κάποια στιγμή έχουμε την αντιστροφή αυτής εδώ της πορείας της διαστολής του σύμπαντος και του αντισύμπαντος. Δηλαδή, και έχουμε την έκρηξη. Και έχουμε τη νέα μεγάλη έκρηξη που γίνεται επειδή το σύμπαν συγκρίνεται με το αντισύμπαν. Και αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Μήπως αυτό είναι... Και να το και το σύμβολο του Απείρου. Για να δείτε τι σας κρύβει το σύμβολο του Απείρου. Σωστά. Μήπως αυτό είναι και ο θάνατος. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ύλη. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο θάνατος εντός εισαγωγικών, ναι, θάνατος του σύμπαντος όταν γίνεται η νέα κοσμική έκρηξη. Για κάτι και καινούριο. Τη νέα αναγέννηση. Ωραία, πάμε στον άνθρωπο όμως. Στο γήινο μας περιβάλλον. Έχουμε τις ασθένειες. Έχουμε τις αρρώστιες. Έχουμε τον άνθρωπο. Έχουμε την υγεία. Έχουμε τη ζωή. Έχουμε το θάνατο. Η λέξη θάνατος έχει το 631. Η λέξη ζωή, ναι, έχει το 815. Η λέξη ασθένεια έχει το 281. Και η λέξη ιός έχει το 280. Μετάφραση. Όμως τώρα. Ποια είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ασθένειες? Η γρίπη. Ναι. Και βλέπετε να τη γράφουν όλοι αυτοί στις τηλεοράσεις με ένα π. Η γρίπη δεν γράφεται, κύριε, με ένα π. Γράφεται με δύο. Με δύο. Η ελληνική γλώσσα είναι κώδικας. Δεν μπορείτε εσείς να αλλοιώνετε την ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας και να τη γράφετε την ελληνική γλώσσα όπως θέλετε εσείς. Αυτά είναι κανονισμένα πριν από εσάς για εσάς, από σοφούς ανθρώπους. Και εσείς τους χλεβάζετε και τους υβρίζετε με όλα αυτά που κάνετε. Γράφοντας τη λέξη γρίπη, για παράδειγμα, με ένα π αντί για δύο. Άρα και όλες οι λέξεις που έχουν αλλάξει μέσα από την καθαρέψουσα δημοτική. Δεν ολοκλήρωσα. Ναι. Ακριβώς. Θα έρθω και εκεί. Αν γράψετε τη λέξη γρίπη, κανονικά όπως γράφετε, ο αριθμός αυτής είναι το 281. Είναι ο ίδιος με τον αριθμό της λέξεως ασθένεια. Μάλιστα. Αν τη γράψεις όμως με ένα π, είναι 201. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αλλοιώνεις αυτή τη σοφία που κάποιοι φωτισμένοι πολύ πριν από εμάς έχουν δημιουργήσει. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Κύριε Γιώργοπουλε, λένε τελευταία στον τομέα της ψυχολογίας και μάλιστα της νευρογλωσσικής συμπεριφοράς ότι οι ασθένειες είναι αποτέλεσμα των σκέψεών μας. Είναι σωστό κατά ένα ποσοστό και αυτό που λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, κατά ένα ποσοστό είναι σωστό. Διότι οι λογισμοί που κάνουμε καθορίζουν τη ζωή μας και το μέλλον έχει ήδη συμβεί. Ωραία. Αν γνωρίζεις κάτι από το μέλλον, μπορείς κάπως να το αλλάξεις. Ωραία. Ο κάθε άνθρωπος σε κάποια φάση της ζωής του αρρωσταίνει από κάτι. Άλλος από μια χρόνια, αποκτάει μια χρόνια ασθένεια, άλλος λέει αυτοάνοσο. Αυτοάνοσο, νόσημα. Ωραία. Αν, ας πούμε, εσείς ξέρετε την αιτία ή την ασθένεια που ένας άνθρωπος έχει, μπορείτε να βρείτε μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή τον τρόπο που θα ιαθεί? Όχι. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να γίνει. Ούτε είναι σωστό να το ψάξουμε με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι βλέπουμε μέσα από τη σοφία της ελληνικής γλώσσας να γνωρίζει νόμους μέσα από λεξαριθμικές ισοψηφίες, δηλαδή μέσα από ισότητες αριθμών. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι μιλούμε πολύ για δύο λέξεις, η λέξη κρίση και η λέξη μνημόνιο. Mm-hmm. Πόσοι γνωρίζουν ότι αυτές οι δύο λέξεις έχουν τον ίδιο αριθμό? Η λέξη κρίση έχει τον αριθμό 338 και η λέξη μνημόνιο έχει και αυτή το 338. Και η λέξη επιβλαβής έχει επίσης το 338. Επιβλαβής, μάλιστα. Άρα, ενοιολογικά όλα δημιουργούν πρόβλημα. Κρίση, μνημόνιο, επιβλαβή. Σου εξηγεί εδώ η ελληνική γλώσσα γιατί όταν θα έρθει η λέξη κρίση, θα συνοδεύεται
με τη λέξη μνημόνιο και ότι αυτή θα είναι η κατάσταση επιβλαβής. Το 2011, για παράδειγμα, έγινε το γνωστό κούρεμα χρέους. Ο κόσμος όμως δεν γνωρίζει ότι η φράση κούρεμα χρέους έχει άθροισμα το 2011. Ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια. Εννοείται ότι το 2011, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα γινόταν αυτό, δηλαδή ήταν λίγο προδιαγεγραμμένο. Σημασία έχει ότι ο λεξάριθμος γνωρίζει ότι έγινε τότε. Uh-huh. Αν το δούμε σαν συσχετισμό με το έτος που αυτό συνέβη. Δηλαδή το λεξαριθμικό ανάθροισμα της φράσεως κούρεμα χρέους είναι ακριβώς το ίδιο με τον αριθμό του έτους που αυτό έγινε, με το 2011. Ωραία. Εγώ σας φώναξα εδώ σε μια ιατρική εκπομπή. Θεωρείτε ότι είναι άτοπο? Όχι. Η ιατρική έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει να βασιστεί περισσότερο στα μαθηματικά, διότι πολλές έρευνες που γίνονται πάνω στην ιατρική μετά αναιρούνται. Οποιαδήποτε έρευνα γίνει στα μαθηματικά αποκλείεται να αναιρεθεί. Δηλαδή, ό,τι αποδειχθεί τώρα στα μαθηματικά ότι είναι αληθές, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος ακόμη και μετά από δισεκατομμύρια χρόνια για να αποδείξει ότι δεν ισχύει. Ενώ, άμα γίνει κάτι τώρα και βγει ένα συμπέρασμα για την ιατρική, μπορεί τον άλλο μήνα να έρθει ένας άλλος και να αποδείξει ότι αυτό είναι λάθος. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της ιατρικής και των μαθηματικών. Θα πρέπει λοιπόν η ιατρική να βασιστεί περισσότερο στα μαθηματικά, στη στατιστική ανάλυση με προχωρημένα μοντέλα, σε πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τα μαθηματικά, για να μπορεί να είναι πιο σαφής και πιο σωστή στις ανακοινώσεις που κάνει. Καρκίνος. Και να έχει περισσότερη ευθύνη έναντι του κόσμου. Η λέξη καρκίνος έχει το 471. Mm-hmm. Δηλαδή. Τον ίδιο αριθμό με τη λέξη καρπός. Mm. Έτσι. Δηλαδή, σου λέει ότι έχει σχέση και με το DNA σου. Mm-hmm. Γιατί η λέξη καρπός πηγαίνει προς το DNA, από που εσύ παρήχθεις, όπως ο καρπός που παράγεται. Άρα είναι γονιδιακή ασθένεια ο καρκίνος. Είναι και γονιδιακή ασθένεια. Το ξέρουμε άλλωστε ότι είναι γονιδιακή. Και γονιδιακή. Βέβαια. Mm-hmm. Και άλλωστε καρκινικά κύτταρα έχουμε όλοι μέσα μας. Άρα καρπούς. Ναι, εν δυνάμει έχουμε όλοι. Τις λεγόμενες ελεύθερες ρίζες. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι αυτό που λέμε το σχετικό με τη στενοχώρια. Αλλά λέμε τη λέξη στενοχώρια χωρίς να έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει. Έτσι. Βάζουμε την ψυχή μας σε στενό χώρο. Έτσι. Η ψυχή μας θέλει να ταλαντώνεται ελεύθερα, σε άπειρο χώρο. Όταν εμείς τη βάζουμε σε στενό χώρο, αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Ή λέμε, θα με συγχωρέσει αυτός, δηλαδή θα μπορέσει η οντότητά του και η δική μου να χωρέσουμε στον ίδιο χώρο, να με αποδεχθεί δηλαδή στο περιβάλλον του. Αυτό είναι η συγχώρεση. Λέμε πράγματα και δεν σκεφτόμαστε τι σημαίνουν. Σημαίνουν πολύ βαθιά, πολύ προχωρημένα. Ωραία. Στενοχώρια λοιπόν, στενός χώρος, συγχώρεση, δίνουμε χώρο. Σε κάποιον και τον αποδεχόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται, παιδιά μου, πώς νιώθετε? Πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Ναι, Κυριάκο μου, κύριε Μασαλή. Μας έχετε συνεπάρει, πιστεύω, κύριε Γυρόπουλε. Εγώ προσωπικά σας γνώρισα μέσω του διαδικτύου. Τολμώ να το πω ότι, δεν ξέρω, με βρήκατε έναν άνθρωπο, δηλαδή έναν αποδέχτη, κάτι που σαν να το περίμενα έτσι από τότε που γεννήθηκα, έτσι να βρεθώ αντιμέτωπος με την φιλοσοφία σας και με τον τρόπο που πραγματικά μας έχετε εντυπωσιάσει. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις μόνο. Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σας γιατί είναι πολύτιμος. Θέλω να ακούσουμε από εσάς περισσότερα πράγματα. Ήδη ξεκίνησε από την κυρία Ντελιδάκη που την ευχαριστούμε που μας κάλεσε. Να το πιάνει το πράγμα έτσι από το νου. Έτσι. Έχουμε αυτό το οποίο έχει λεχθεί ότι νους υγιής ενσώματη γη, έτσι. Θα ήθελα τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Η μία μου ερώτηση είναι αυτή. Κατά πόσο, και μάλιστα και ο χριστιανισμός το επεκτείνει, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υγιή πνεύμα, έτσι, αυτό ανταποκρίνεται στο σώμα του. Δηλαδή, ασθενή ψυχή, ασθενή δεν αρρωσταίνει αυτό το σώμα που πραγματικά έχει ένα υγιή πνεύμα. Το υγιές πνεύμα. Αυτή είναι η μία μου ερώτηση και η άλλη ερώτηση είναι που έχει σχέση ίσως και με τα μαθηματικά. Έτσι, εάν και εφόσον τα μαθηματικά απαιτούν μία ηθική ζωή. Μία ηθική ζωή. Πολύ ωραίες. Αυτά τα δύο πράγματα. Πολύ ωραίες και οι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι από το νου ξεκινούν τα πάντα. Γιατί υπάρχει μία ρίση που λέει νους ορά και νους ακούει. Άπαντα τα έτερα, τυφλά τε και κοφά εσύν. Δηλαδή, ο νους είναι αυτός που βλέπει και ακούει, όλα τα άλλα είναι τυφλά και κοφά. Mm-hmm. Και αν γράψουμε τη φράση νους ορά και κάνουμε αναγραμματισμό με ένωση των δύο αυτών λέξεων, θα προκύψει η λέξη ουρανός. Γι' αυτό και λέμε εστί δίκης οφθαλμός ως τα πάνθ ορά. Mm-hmm. Και όλο αυτό έχει τον αριθμό 2559 και είναι ο ίδιος αριθμός με τον αριθμό της φράσεως ο κώδικας του Πυθαγόρα. Άρα ο κώδικας του Πυθαγόρα μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι.
Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι από το νου του ανθρώπου ξεκινούν τα πάντα, γι' αυτό και ο νους είναι το κύριο κέντρο ελέγχου και το κύριο κέντρο εντολών που δίδεται από αυτόν προς το σώμα. Είναι ο κύριος ρυθμιστής όλων των λειτουργιών που γίνονται στο ανθρώπινο σώμα και από το πώς τον διαχειριζόμαστε προκύπτει και το πώς θα είναι η πορεία της ζωής μας. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή που έρχεται. Έτσι. Και η λέξεις... καρδιά όμως αποφασίζει. Έχουμε, ναι, έχουμε και το σοβαρό θέμα της καρδιάς. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε και την καρδιά που λέμε ότι όταν ερωτευόμαστε νιώθουμε κάπως πολύ διαφορετικά, όχι κάπως, από άλλες στιγμές στη ζωή μας. Άλλη είναι η συναισθηματική φόρτιση της καρδιάς και άλλη του εγκεφάλου. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά εγκέφαλος και καρδιά έχουν μία αέναη συνεργασία. Η λέξη εγκέφαλος έχει τον αριθμό 834, που ισοψηφεί, έχει τον ίδιο αριθμό δηλαδή, με τη λέξη πασιτελής, με τη λέξη υπερμέγας, με τη λέξη ελευθέριος, με τη λέξη αμφιμερίζομαι, το ρήμα αμφιμερίζομαι. Και βεβαίως ο εγκέφαλος αμφιμερίζεται σε δεξιών και αριστερών ημισφαίριων. Mm-hmm. Και γι' αυτό και η λέξη ημισφαίριων έχει τον αριθμό 999, που είναι το ίδιο με τον αριθμό της φράσεως Τριαδικός Θεός. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Θεός είναι παντού, ακόμη και μέσα στον εγκέφαλό μας. Mm-hmm. Είναι πανταχού παρόν. Γι' αυτό λοιπόν οι λογισμοί καθορίζουν το μέλλον μας. Και πρέπει βεβαίως να πούμε και τι αριθμό έχει η λέξη νους. Και να κάνουμε και μια αποκωδικοποίηση αυτής της λέξης, να δούμε τι κρύβεται εκεί μέσα. Mm-hmm. Η λέξη νους έχει τον αριθμό 720. Ο αριθμός 720 είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός ακόμη και για τον Πλάτωνα και είναι ο πρώτος αριθμός της μυστικής πλατωνικής ακολουθίας όπως έχω αποδείξει μέσα στο βιβλίο μου. Ο Πλάτων μας ομιλεί για έναν αριθμό των 5040. Τι σχέση έχει ο αριθμός 720 με το 5040? Έχει τεράστια σχέση. Το 720 είναι το 6 παραγωγικών και το 5040 είναι το 7 παραγωγικών. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτά. Όταν έχουμε έναν αριθμό, όπως το 6 για παράδειγμα, και βάλουμε ένα θαυμαστικό στα δεξιά του και γράψουμε αυτό εδώ, 6 παραγωγικών. Αυτό εδώ θα είναι 1 επί 2, επί 3, επί 4, επί 5, επί 6. Έτσι. Και θα είναι βεβαίως ο αριθμός 720. Άρα, ο αριθμός 720 που είναι ο αριθμός της λέξεως νους, ισούται με το 6 παραγωγικών. Ενώ ο αριθμός 5040, για τον οποίο ο Πλάτωνος μίλησε και είπε ότι είναι ο τέλειος αριθμός, ο ιδανικός αριθμός για τον πληθυσμό της ιδανικής πολιτείας, είναι το 7 παραγωγικών. Δηλαδή, αν πολλαπλασιάσεις το 7 επί το 720, το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς 5040. Mm. Και το εκπληκτικό ποιο είναι? Αν γράψεις τη φράση «Ο καθορισμός πληθυσμού της ιδανικής πολιτείας κατά τον Πλάτωνα», ξέρεις ποιο άθροισμα θα λάβεις? Το 5040 ακριβώς. Mm. Αυτό είναι καταπληκτικό, διότι ο λόγος γνωρίζει ακόμη και την απόφαση των σκέψεων του Πλάτωνος για το ποιος είναι ο πληθυσμός της ιδανικής πολιτείας, όπως αυτός την έχει ορίσει. Της ιδανικής πολιτείας, δηλαδή μιλάμε τώρα σε έναν πληθυσμό, ξέρω εγώ, χιλιάδων ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων. 5040. 5040 θα είναι ο ιδανικός αριθμός των ανθρώπων. Γιατί, για παράδειγμα, στην Αττική γίνεται χάος? Γιατί ο αριθμός αυτός είναι 1200, ο αριθμός του πληθυσμού της Αττικής, της πόλος μαζί με τα προάστια, έτσι, είναι 1200 φορές παραπάνω από ό,τι μας έχει δώσει ο Πλάτων. Έχει γίνει συνωστισμός δηλαδή σε μία πόλη, αυτό εννοείται, θα έπρεπε, έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν οι πόλεις, ακόμη και οι πόλεις, να κτίζονται με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει μία πόλη 5040 κατοίκων, ναι, και μάλιστα με κυκλικό σχήμα, γιατί ο κύκλος είναι το τέλειο σχήμα του επίπεδου, mm-hmm, ενώ η σφαίρα είναι το τέλειο σχήμα του χώρου των τριών διαστάσεων. Έτσι. Και θα έπρεπε να επικοινωνούν αυτές οι πόλεις η μία με την άλλη, δηλαδή να έχουμε επικοινωνία κάποιων κύκλων. Δηλαδή να λέμε ότι αυτή η πόλη έχει αυτό το πληθυσμό, η άλλη έχει πάλι αυτό, 5040. Αν το είχαμε αυτό, θα είχαμε την τέλεια αρμονία πάνω στη γη. Που σημαίνει, δεν θα αρρωσταίνανε. Θα είχαμε πολύ, πολύ μικρότερη άσχημη κατάσταση και όσον αφορά τις ασθένειες και τη ρύπανση και το χάος των κυκλοφοριακών και πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει πουθενά στον κόσμο μια τέτοια πόλη με 5040 κατοίκους? Όχι, αλλά θα πρέπει να ιδρυθεί. Υπάρχει στο διαδίκτυο, εντός εισαγωγικών. Ναι. Για παράδειγμα, στο Facebook, ο Ζούκερμπεργκ δεν έχει δώσει τυχαία το μέγιστο αριθμό φίλων 5.000, απέχει μόνο 40 από τον αριθμό που έδωσε ο Πλάτων. Α, έτσι. Ωραία. Άρα θα φροντίσω να έχω στο Facebook 5.040 φίλους και μετά θα αλλάξω σελίδα. Δεν σε αφήνει. 5.000, οπότε δεν σε αφήνει να γίνεις η τέλεια πολιτεία. Αν είχε διαβάσει Πλάτωνα θα το είχε πάει 5.040. Να του το πούμε. Λογικά πρέπει. Πρέπει να το πούμε. Τέλεια. Έτσι και λέει ο Πλάτων στο κείμενο Νόμη, στο 738α εδάφιο του κειμένου Νόμη, τις αριθμός και ποιος πάσες πόλεσιν χρησιμότατος αν ή,
Δηλαδή, σου λέει ποιος είναι ο πιο χρήσιμος αριθμός για όλες τις πόλεις, ώστε αυτός να είναι ο ιδανικός αριθμός της πολιτείας της ιδανικής, όπως την αποκαλεί ο Πλάτων, και μετά αποκαλύπτει πιο κάτω ότι είναι ο αριθμός 5040, ο οποίος είναι το 7 παραγωγικών. Και το 7 είναι ο τέλειος, συγγνώμη, ο ιερός αριθμός. Το 7 είναι ο ιερός αριθμός, έτσι. Και μάλιστα λέει ο Πλάτων εκεί ότι ο αριθμός 5040 διαιρείται με όλους τους αριθμούς από το 1 έως και το 10, αλλά όχι όμως με τον αριθμό 11. Και ο αριθμός 11 είναι ο επόμενος πρώτος μετά τον αριθμό 10. Τι σημαίνει πρώτος? Διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και με τη μονάδα και όχι με άλλον αριθμό. Μάλιστα. Και ο μέθ' επόμενος είναι ο 13 και μετά φτάνουμε στο 14, το οποίο είναι το διπλάσιο του 7. Άρα εκεί υπάρχει και ένα κρυμμένο μυστικό κωδικοποιημένο θεώρημα του Πλάτωνος, το οποίο μας δείχνει πώς μπορούμε να βρίσκουμε εάν ένας αριθμός είναι πρώτος ή σύνθετος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε πάλι κοντά σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Ελευθέρη Αργυρόπουλο. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε τους αποδικοποιούμε, γι' αυτό έχουμε τη δική του τη γνώση. Προσπαθούμε να την εκμεταλλευτούμε σήμερα. Έχουμε κάνει μία ερώτηση, έχει κάνει ο κύριος Μασαλής, για το αν τα μαθηματικά. Και είναι οι σχέσεις της ηθικής και των μαθηματικών. Αν απαιτούν ηθική ζωή. Και συμπληρώνω. Αρχίσει να αναπτύσσεται επιστήμη ηθικολογίας, βιοηθικής. Έτσι, μοριακής βιοηθικής και λοιπά, που μέσα είναι η ευθανασία. Βλέπεις λοιπόν ότι από τις συνθέσεις διαφόρων λέξεων της ελληνικής γλώσσης προκύπτουν νέες σύνθετες λέξεις, οι οποίες ορίζουν πλήρως και με σαφήνεια τι είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Έτσι. Ενώ η αγγλική γλώσσα έχει τουλάχιστον 85.000 ελληνικές λέξεις, τις οποίες αν τις αφαιρέσουμε πάβει πλέον να είναι γλώσσα, και βλέπεις εδώ τους δημοσιογράφους να λένε πάμε για ένα break και χρησιμοποιούν λέξεις αγγλικές, αυτό είναι ασέβεια. Αυτό είναι ασέβεια και θα εξηγήσω γιατί. Διότι, ναι, κύριε δημοσιογράφε, εντάξει, εσύ μπορεί να ξέρεις την αγγλική γλώσσα, αλλά μία ηλικιωμένη γυναίκα, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν ξέρουν αγγλικά, εκείνη τη στιγμή δεν τους σέβεσαι, διότι τους λες λέξεις που δεν γνωρίζουν και θα πρέπει να πάνε να ψάχνουν λεξικά για να δουν τι λες εκείνη την ώρα. Μόνο γι' αυτό, γιατί οι Άγγλοι χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις όταν θέλουν να πούνε κάτι. Ποτέ. Είναι και γι' αυτό. Έχουν διάλειμμα οι Άγγλοι. Εγώ το παίρνω από την απλή, έτσι, την εξήγηση, αλλά βεβαίως εννοείται ότι όταν είσαι σε μια χώρα η οποία είναι η χώρα του φωτός, γι' αυτό και καλείται Ελλάς, είσαι υποχρεωμένος να ομιλείς την ελληνική γλώσσα. Όταν θα ομιλήσεις με κάποιους οι οποίοι είναι αγγλόφωνοι, βεβαίως εκεί θα ομιλήσεις και την αγγλική, η οποία παρήχθη από την ελληνική και τη λατινική. Ηθική λοιπόν. Ηθική που μπαίνει παντού. Γιατί αν υπάρχει αυτή η λέξη ηθική, δεν θα αρρωσταίναμε τόσο. Εγώ το πάω πάλι στην ηλικία. Η λέξη ηθική έχει πολύ μεγάλη σχέση με το μέτρον άριστον. Mm-hmm. Το μέτρον άριστον. Από τα άριστα το μέτρο. Και το μηδέν άγαν είναι δύο από τα 147 αδελφικά παραγγέλματα που ευρέθησαν πέριξ του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς. Τι σημαίνει μέτρον άριστον? Ότι το άριστον είναι το μέτρον. Δηλαδή σε ό,τι κάνεις να μην έχεις υπερβολή. Δηλαδή να αποφεύγεις τις καταχρήσεις. Όταν αποφεύγεις τις καταχρήσεις, σε οποιοδήποτε τομέα, είσαι ανεξάρτητος από το συγκεκριμένο αυτό το πάθος και μπορείς να το ελέγξεις. Όταν όμως δεν το κάνεις αυτό, τότε είσαι υποδουλωμένος στο πάθος και γι' αυτό ερχόμαστε στο μεγάλο Πυθαγόρα, στο μέγα διδάσκαλο και εμείς στην Πυθαγόρα, ο οποίος είπε το εξής: κανείς ελεύθερος εαυτού μη κρατών. Δηλαδή δεν είναι κάποιος άνθρωπος ελεύθερος όταν δεν εξουσιάζει τον εαυτό του. Όσα και χρήματα να έχει, ό,τι και δυνάμεις να έχει, αν δεν εξουσιάζει πάνω στον εαυτό του, τότε είναι δούλος κάποιων άσχημων καταστάσεων. Επομένως, η ηθική και τα μαθηματικά έχουν τεράστια σχέση, διότι και η λέξη ηθική έχει τον αριθμό 55, τον ίδιο αριθμό που έχει και η λέξη εν. Είναι η βάση των πάντων η μονάς. Γι' αυτό και η ηθική είναι η βάση των πάντων, αλλά η ηθική σχετίζεται άρρηκτα με το μέτρον. Δηλαδή με το μηδέν άγαν. Γιατί και το μηδέν άγαν σου σημαίνει να μην είσαι υπερβολικός. Και το λεξαριθμικό άθροισμα της φράσεως μηδέν άγαν είναι το 162. Αλλά το 162 είναι περίπου ίσον με το εκατονταπλάσιο του χρυσού αριθμού φ, που εκφράζει το απόλυτο μέτρον της αρμονίας το φ. Και το φ τι είναι? Η σταθερά αυτή. Είναι το αρχικό της λέξης φως, αλλά είναι η σταθερά η μαθηματική, η οποία ισούται με το άθροισμα της τετραγωνικής ρίζας του 5 συν τη μονάδα και όλο αυτό δια 2. Και αυτό, αν το δούμε με δεκαδικά ψηφία, είναι το 1,618-03-39-887 και βεβαίως έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία μη περιοδικά εξαιτίας του γεγονότος ότι η τετραγωνική ρίζα του 5 είναι άρρητος αριθμός. Έτσι. Ενώ το π, το 3,14,
Είναι 3,14, 15, 9, 26, 5, 37, 8, 97, 93, 23, 84, 62. Καλά, 64. Εντάξει, Γιώργο. Okay. Δεν μου λέτε, τα μαθηματικά που μαθαίνουν τα παιδιά μας τελικά σε σχέση με αυτά τα μαθηματικά είναι άχρηστα? Όχι. Ή θα μπορούσε να είναι απλώς μη βάση και θα έπρεπε να διδάσκονται και αυτά? Το πρόβλημα με τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα παιδιά μισούν, όχι όλα βεβαίως, τα περισσότερα, την επιστήμη των μαθηματικών, διότι η διδασκαλία των μαθηματικών δεν γίνεται σωστά. Με αποτέλεσμα, όταν χάσεις ένα κρίκο από την αλυσίδα που καλείται μαθηματικά, χάνεις όλα τα μαθηματικά. Επειδή λοιπόν κάποιοι διδάσκουν τα μαθηματικά όχι με τον σωστό τρόπο, αυτό γίνεται αιτία τα παιδιά να αντιπαθούν τα μαθηματικά. Φαντάζομαι είσαστε γραμμένος στη μαθηματική εταιρεία. Εντάξει, έχω ασχοληθεί. Θέλω να πω, με μαθηματικούς μιλάτε. Μαθηματική εταιρεία χρόνια. Έχω πάρα πολλά τεύχη από τα περιοδικά που εκδίδει το περιοδικό Ευκλήδης και του Λυκείου. Δηλαδή, οι μαθηματικοί σας έχουν αναζητήσει έτσι για να φωτιστούν και λίγο παραπάνω και λίγο πιο πέρα. Έχω επικοινωνία. Έχω επικοινωνία με αρκετούς μαθηματικούς και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και μάλιστα, για να ολοκληρώσω το πρώτο μου βιβλίο στην αγγλική γλώσσα, επικοινώνησα με ένα πολύ μεγάλο καθηγητή από ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γιατί έπρεπε να συνεργαστούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που είχε σχέση με την αποκωδικοποίηση των πλατωνικών κειμένων, το οποίο είχε να κάνει με τις περιορισμένες διαμερίσεις των αριθμών. Και οι συγκεκριμένοι τύποι που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν είναι πολύ προηγμένοι για να υπολογιστούν οι πιθανότητες πάνω σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τα κείμενα του Πλάτωνος. Και το πρόβλημα τελικά το λύσαμε περίπου σε τρεις μέρες. Επειδή τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί μας μας έχουν ψηλοαρρωστήσει έως χοντρό αρρωστήσει, έτσι, με το θέμα της κρίσης που τα εξηγήσατε όλα αυτά, είναι τυχαίο που στη Βουλή είναι 300. Όχι, γιατί ο αριθμός από τη λέξη. Λεωνίδα 300. Ο αριθμός από τη λέξη όπλων είναι το 300. Ένα από τα όπλα όμως είναι και το ξύφος. Το ξύφος όμως πώς λέγεται στην ελληνική? Λέγεται σπαθί. Η λέξη σπαθί έχει και αυτή τον αριθμό 300. Και ποιο είναι το γράμμα που αντιστοιχεί με το 300 στο ελληνικό αλφάβητο? Είναι το ταφ. Το ταφ είναι το 300. Εάν το στρέψεις σε 90 μοίρες, τότε βλέπεις, έτσι, το μεγαλύτερο μέρος από το ξύφος, το οποίο σου λείπει μόνο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τυχαίος δηλαδή ο συμβολισμός της ισότητος μεταξύ του 300 δηλαδή και του αριθμού. Δηλαδή είναι φτιαγμένοι για να μας τρυπάνε με ξύφος? Όχι, δεν θα το πάμε εκεί. Θα πούμε ότι όπως ο Λεωνίδας είχε 300, υποτίθεται ότι και στη Βουλή των Ελλήνων έχουμε δώσει τον αριθμό αυτό για να υπερασπίζονται και να προασπίζουν τα συμφέροντα του έθνους. Δυστυχώς όμως, από ό,τι έχει αποδειχθεί, η πλειοψηφία δεν κάνει αυτό, αλλά κάνει το αντίθετο με αυτό. Μάλιστα. Και θα αποδείξουμε ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες είχαν ενασχόληση με την πυθαγόρια αριθμοσοφία. Και θα σας πω το εξής. Όποιος πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης θα δει, όταν θα μπει μέσα στο δεξί του χέρι, μία ανάγλυφη πλάκα η οποία έχει γραμμένους τρεις επικούς ελεγιακούς στίχους. Και δεξιά από κάθε στίχο έχει αυτό το συμβολισμό, όπως τον βλέπετε εδώ. Ναι. Το Β εδώ δεν είναι το 2, επειδή αυτό περιγράφει έναν αριθμό. Είναι το 2000, επειδή έχει και την υπογεγραμμένη από κάτω. Μάλιστα. Το Ψ είναι το 700 και το λάμδα είναι το 30. Άρα όλο αυτό είναι το 2730, αν τα προσθέσουμε. Η στίχη είναι: ορθή ειδώρων λεοντεύς ανέθηκε βόαγος, μόαν νικήσας και τα δε έπαθλα λαβών, και με έστεψε πατήρ εις αρίθμης έπεση. Μετάφραση. Όλα αυτά, θα σας πω και τη μετάφραση, όλα αυτά έχουν, ο κάθε στίχος από αυτούς τους τρεις που σας είπα, λεξαριθμικό άθροισμα το 2730. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες είχαν ενασχόληση με την πυθαγόρια αριθμοσοφία και γι' αυτό είχαν το επίλεκτον σώμα των 300 οπλητών, αλλά εδώ λησμονούμε τον Λεωνίδα ή τον βασιλέα αυτών. Δεν ήσαν 300. Οι 300 ήταν υπό τις εντολές του Λεωνίδου και του κάθε βασιλέως αυτών. Άρα ήταν το επίλεκτο σώμα που ποιο ήταν, 301. Όμως οι Σπαρτιάτες δεν εκστράτευαν εάν δεν πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες φάσεις της σελήνης. Εδώ παίρνουμε τη λέξη σελήνη και υπολογίζουμε το λεξάριθμό της. Και τι βρίσκουμε? 301 ακριβώς. Να λοιπόν πώς οι αρχαίοι Σπαρτιάτες είχαν κωδικοποιήσει το επίλεκτο στράτευμα αυτών στους 301. Σύμφωνα με τη σελήνη. Σύμφωνα με την πυθαγόρια αριθμοσοφία. Ναι. Έτσι. Μέσα με τη σελήνη. Διότι παίρναν εντολή, εντός εισαγωγικών παίρναν εντολή, από τις φάσεις της σελήνης για να εκστατεύσουν. Ακριβώς. Και εκτός από αυτό,
Εδώ θα πούμε και την περίφημη ρίση που είχαν, ήταν ή επιτάς. Αλλά η λέξη ταν ισοψηφεί με τη λέξη σελήνιν. Την σελήνιν, δηλαδή στην αιτιατική. Και το τάς με τη λέξη σελήνης. Δηλαδή είναι σαν να λένε ή σελήνιν ή επί σελήνης. Δεν είναι μόνο αυτό ότι θα γυρίσω εφιαβευτής ή έτσι, ή νεκρός που έχω τιμήσει την πατρίδα μου κλπ. Αλλά είναι ότι έχει να κάνει και η εκστρατεία μου και με τις φάσεις της σελήνης. Μάλιστα, εξαιρετικό. Στέλιο μου, Στέλιος Πετράκης. Ερώτηση. Έκπληκτος βέβαια. Στυλιανός, έχει τον ίδιο αριθμό με το όνομα Πλάτων. 1261. Χαίρομαι πολύ που μου το είπες, προηγουμένως. Πάρα πολύ. Να ρωτήσω, αν οι Έλληνες είναι αυτόχθονες πάνω στον πλανήτη Γαία, εάν δεν είναι, έχουν έρθει από κάπου, ήρθαν με κάποια γνώση τέλος πάντων να την δώσουν σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτή τη γνώση, ποιοι την κρύβουν επιμελώς και γιατί? Εδώ πρέπει να πούμε, ερώτηση υγείας. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι εφόσον αποδεχθούμε ότι ο άνθρωπος δεν προέρχεται, δεν είναι γηγενής δηλαδή, δεν προέρχεται από τη γη, αλλά έχει έρθει από κάπου αλλού, μπορούμε να ανατρέξουμε, για να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί μπορεί να ισχύει αυτό, στο μύθο του Δευκαλίωνος και της Πύρας, έτσι. Οι οποίοι αναφέρεται ότι πετούσαν τους λίθους για να δημιουργηθεί το πλήθος, ο κόσμος, ο λαός δηλαδή. Πώς λέγεται όμως ο λίθος στην αρχαία ελληνική? Λέγεται λας. Αν γράψουμε τη φράση ο λας, ο λίθος δηλαδή. Ο λίθος, η πέτρα. Η πέτρα. Ναι. Λας, λατόμος, έτσι. Από ναι. Εκεί. Λοιπόν, αν τα ενώσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή αν βάλουμε το όμικρον μετά το α, τότε αυτό θα γίνει λαός. Και ο αριθμός θα είναι 301. Ακριβώς. Εδώ τι θέλει να μας πει? Θέλει να μας πει κωδικοποιημένα τη θεωρία της πανσπερμίας, μας λέει. Έτσι, γράφουμε τη φράση «η πανσπερμία» και θα πάρουμε άθροισμα τον αριθμό 575, που είναι το ίδιο ακριβώς με τον αριθμό της λέξεως «βακτηρίδιον». Wow. Αυτό δικαιώνει τη θεωρία της πανσπερμίας. Έχει αποδείξει ακόμη και η NASA ότι είναι δυνατόν Κάποια βακτηρίδια να επιβιώσουν μέσα σε ένα αστεροειδή, μέσα σε ένα μετεωρίτη. Και μέσα στον οργανισμό. Να επιβιώσουν κατά το ταξίδι τους το διαστημικό αυτό και όταν θα πέσουν, ας πούμε, πάνω στη γη, μπορούν να μεταδώσουν κάποιες πληροφορίες και από εκεί να ξεκινήσει αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο η ζωή. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Για να γίνει αυτή η διαδικασία, σημαίνει ότι μέσα υπάρχει το DNA, σημαίνει ότι έχουν δοθεί γενετικές εντολές, σημαίνει ότι υπάρχει μια σοφία η οποία είναι θεϊκή, δεν είναι κάτι το απλό και το αστείο. Mm. Η θεωρία λοιπόν της πανσπερμίας συσχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τον κώδικα της ελληνικής μυθολογίας όσον αφορά τους λίθους που πέταγαν ο Δευκαλίων και η Πύρα. Μάλιστα. Έτσι. Γλυκιά μου, Μαλαματένια. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τελικά εσείς δεν πιστεύετε στην τύχη, έτσι? Η λέξη τύχη έχει τον αριθμό 1308. Εάν προσθέσεις το 13, το 0 και το 8, θα πάρεις το 21. Και στο καζίνο, όταν πας να παίξεις, στο blackjack το 21 σου ζητούν. Άρα αυτό δεν είναι τυχαίο. Άμα γράψεις τη λέξη ρουλέτα, θα σου δώσει τον αριθμό 1206. Και τι βλέπεις εδώ? Έχεις και το 12 και το 6. Αλλά 12 και 0 και 6 πόσο κάνει? Έχεις και το 18. Στη ρουλέτα τι σου ζητούν? Ντουζίνες, κολόνες, μικρά, μεγάλα, μαύρα, κόκκινα. Έχεις 18 μαύρα, 18 κόκκινα. Έχεις 18 μικρά, 18 μεγάλα. Έχεις κάθε κολόνα 12. Και σε κάνει ντουζίνα 12. Και έχει και τις εξάδες. Άρα ο εξάριθμος σου λέει ακριβώς τι είναι η ρουλέτα. Και αν προσθέσεις όλα τα νούμερα από το 1 έως και το 36 και βεβαίως και το 0, γιατί η ρουλέτα δεν έχει 36 νούμερα, έχει 37 γιατί έχει και το 0. Έτσι, θέλει προσοχή εδώ. Το οποίο είναι πράσινο. Από το 0, 1 και 2 και 3 μέχρι και το 36, το άθροισμα είναι ο αριθμός 666, που είναι ο ίδιος με τον αριθμό της λέξεως νούμερα. Ναι, αλλά 666 υποτίθεται ότι είναι και του διαβόλου. Εδώ πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Νούμερο είναι ο διάβολος. Θα αποκαλύψουμε καταρχήν τι σημαίνει διάβολος. Ναι, διαβάλλω. Έτσι. Η χώρα μας έχει περίπου 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Έτσι. Λοιπόν, πόσοι νομίζετε ότι ξέρουν ποιες λέξεις κρύβονται μέσα στη λέξη διάβολος? Ούτε το 0,01%. Και πολύ είπα. Από πού να λοιπόν, το μάθουμε? Θα σβήσω τον πίνακα για να μάθετε τι κρύβεται εκεί μέσα. Αφού το είπατε. Ναι. Πώς νιώθεις, Τζορτζίνα μου? Είσαι έτοιμη για την ερώτησή σου? Ναι, ναι. Μέχρι να σβήσει ο κύριος Αργυρόπουλος.
εντάξει. Λοιπόν, γράφει τη λέξη διάβολος. Επειδή είναι κωδικοποιημένη στο σκληρό δίσκο, δεν χρειάζεται να μετρήσουμε τα γράμματα. Απλώς βλέπουμε μια σχηματομορφή κβαντική εδώ πέρα και αμέσως ξέρουμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός είναι 387. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, εδώ όμως τώρα έχεις το γιώτα, το α και το β. Με τον αναγραμματισμό που θα γίνει, θα πάρεις τη λέξη βία. Και σου περισσεύει η λέξη δόλος. Άρα η βία και ο δόλος είναι ο διάβολος. Αυτός που καταστρέφει. Καταπληκτικό. Αυτό δεν το γνωρίζουν το 0,00001 του πληθυσμού της Ελλάδος. Έτσι, για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε τηλεοπτικό διάβολο αυτή η ισοψηφία. Λοιπόν. Καταπληκτικό. Αλλά τι ακριβώς, για συνέχισε λίγο, γιατί κάτι είχες πει. Εάν πιστεύετε στην τύχη. Αυτό. Μπράβο, εάν πιστεύω στην τύχη. Η τύχη και η σύμπτωση είναι δύο πολύ σημαντικές έννοιες. Η σύμπτωση είναι κάτι που συμπίπτει. Δηλαδή έρχεται κάτι που συν και πίπτει, πέφτει μαζί με κάτι άλλο στον ίδιο χωροχρόνο. Αυτό είναι η τύχη και η σύμπτωση. Mm. Δεν είναι με την έννοια που εμείς το υποθέτουμε. Είναι γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Όπως λέει ο Αριστοτέλης, το πιθανόν εστίν ως σύνηθες συμβεβικός. Δηλαδή, το πιθανόν είναι αυτό που συνήθως συμβαίνει. Δεν λέει το τυχαίον, λέει το πιθανόν. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ο Αριστοτέλης ότι ό,τι γίνεται έχει αιτίαν, σκοπόν και αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχει τύχη με την έννοια που την εννοούμε εμείς. Συμβαίνουν τα γεγονότα γιατί πρέπει να συμβούν και να εκπληρώσουν το θείον σχέδιο το οποίο είναι πέρα από τη δική μας αντίληψη. Μάλιστα. Έχεις κάτι να ρωτήσεις? Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, αφού η εκπομπή αφορά την υγεία, για τη λέξη διατροφή. Α, πολύ σημαντικό. Η λέξη διατροφή, λοιπόν, κρύβει ένα μεγάλο κώδικα. Καταρχήν, ο αριθμός της λέξης διατροφή είναι 993. Αποτελείται λοιπόν μόνο από το 9 και από το 3. Το 9 και το 9 και το 3 σαν άθροισμα μας δίνουν τον αριθμό 21. Όπως και η λέξη τύχη που είναι 13-08, 13-08, κάνει πάλι 21. Αλλά εδώ υπάρχει ένας καταπληκτικός αναγραμματισμός μέσα στη λέξη διατροφή, τον οποίο θα το δούμε αμέσως. Γράφουμε τη λέξη διατροφή. Και ο λεξάριθμος είναι 993. Ο προπυθμενικός είναι 9 και 3 είναι 21 και ο πυθμενικός είναι το 3. Όμως, αν κάνουμε ένα καταπληκτικό αναγραμματισμό, θα πάρουμε τη λέξη Αφροδίτη. Που είναι πάλι βεβαίως το 993. Άρα, η διατροφή έχει σχέση και με την ομορφιά. Έχει σχέση και με τον έρωτα. Η σωστή διατροφή. Και όλα τα οποία συνεπάγονται από αυτήν. Αν γράψουμε τώρα τη λέξη αγάπη, γιατί ήταν και αυτό ένα αγάπη, θέμα. Αγάπη, έρωτας και άγχος, θα το ονομαστεί. Ακριβώς. Αν γράψουμε τη λέξη αγάπη, κοιτάξτε τι θα πάρουμε. Τα δύο τελευταία ψηφία της λέξης Αφροδίτη, η διατροφή, το 93. Άρα η αγάπη κατοικεί μέσα. Έτσι. Στην Αφροδίτη και βεβαίως συνδέεται και με αυτό που είπες. Αλλά όσον αφορά την ύλη, όχι το πνεύμα. Ναι. Αν γράψεις τώρα τη λέξη έρωτας, θα έχεις σαν άθροισμα, σαν λεξάριθμο, το 1406. Που αυτό είναι το ίδιο με τη φράση το αφροδισιακόν. Αχα. Πάλι έχει Αφροδίτη μέσα. Βεβαίως και έχει. Και όχι μόνο. Αλλά το όνομά σου, το Εύα, είναι το 406. Άρα η Εύα δεν είναι άσχετη με τον έρωτα. Όχι βέβαια. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα και κάτι άλλο. Άμα γράψουμε τη φράση «η σεξουαλική επαφή», θα μας δώσει πάλι το 1406. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε ένα κώδικα στα χέρια μας, ο οποίος μπορεί να μας λύσει αρκετές απορίες. Το άγχος, τι γίνεται με το άγχος? Μέσα στη λέξη άγχος είναι το χάος. Και περισσεύει το γάμα, το 3. Έτσι. Το χάος, ο αριθμός από τη λέξη χάος είναι 871. Μαζί με το 3 που αντιστοιχεί στο γάμα, για να σχηματίσει τη λέξη άγχος, είναι 874. Το 874 όμως είναι το ίδιο με τον αριθμό μίας λέξεως στην αραμαϊκή γλώσσα, την οποία την είπε ο Ιησούς, Σαβαχθανή. Είπε τη λέξη Σαβαχθανή. Είπε Ηλί, Ηλί, Λαμά, Σαβαχθανή. Αυτός είπε αυτή τη φράση. Άμα τα λεξαριθμίσουμε όλα αυτά, βγαίνει ο αριθμός 1042. Άμα γράψουμε τη φράση χρόνια πολλά, έχουμε τον ίδιο αριθμό, πάλι 1042. Άρα ο Ιησούς είπε, Πατέρα, πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Και εμείς λέμε χρόνια πολλά όταν τσουγκρίζουμε τα αυγά, στην Ανάσταση, για παράδειγμα. Άμα γράψουμε τη φράση Ο θάνατος του διδασκάλου, ο αριθμός που βγαίνει είναι το 2211, δηλαδή 2211, που είναι το ίδιο με τη λέξη Σταύρωσης. Και το 22 και το 11 πόσο κάνει? 33. Αλλά 33 ετών σταυρώθη ο Ιησούς. Βλέπετε λοιπόν με τι ακρίβεια το σύστημα αυτό μας δίνει κάποια δεδομένα, τα οποία δεν φαίνονται εξ αρχής. Αλλά άμα το ψάξουμε σε βάθος,
θα έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι πέρα από κάθε φαντασία. Γι' αυτό λοιπόν η λέξη άγχος δηλώνει και το άγχος που είχε ο Ιησούς πάνω στη σταυρική του θυσία, το Σαββαχθανή. Ποιον άλλο αριθμό έχει η αριθμητική αξία 874 με ποια άλλη λέξη, ας πούμε, ταιριάζει? Με τη λέξη πρόσθεσης. Με τη λέξη πρόσθεσης. Τι σημαίνει όμως η λέξη πρόσθεσης? Έχετε αναλογιστεί? Πόσες πράξεις έχουμε στα μαθηματικά? 4. Στην πραγματικότητα έχουμε μόνο μία. Και αυτή είναι η πρόσθεση. Διότι η αφαίρεση είναι πρόσθεση ενός αρνητικού αριθμού με έναν άλλο αριθμό. Mm-hmm. Ο πολλαπλασιασμός δεν έχει τυχαία αυτό το σύμβολο. Λέμε 3 επί 5. Αυτό δεν είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού? Ναι. Αυτό είναι πρόσθεση. Κοιτάξτε αυτό εδώ. Το αν το γυρίσουμε, αν το γυρίσετε 45 μοίρες, γίνεται σύνδε. Αυτό. Και πώς μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε? 5 συν 5 συν 5 είναι το ίδιο με το 3 επί 5. Άρα αποδείξαμε ότι και ο πολλαπλασιασμός είναι πρόσθεση. Αλλά επειδή η διαίρεση είναι σχετικότατη με τον πολλαπλασιασμό, γιατί όταν πούμε 5 τρίτα είναι σαν να λέμε 5 επί 1 τρίτον, τότε με τη μεταβατική ιδιότητα αποδεικνύεται ότι έχει τεράστια σχέση και αυτή με την πρόσθεση. Αλλά η λέξη πρόσθεση σημαίνει προς την νέα θέση. Για παράδειγμα, έχω τον άξονα των πραγματικών αριθμών εδώ και στη μέση του άξονα είναι το 0. Και θέλω να πάω από το 3, εδώ είναι το 3, να προσθέσω το 5. Εδώ είναι το 5. Το 3 και το 5 θα με πάνε σε μια νέα θέση, η οποία είναι η θέση του αριθμού 8. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πρόσθεση. Κλείνουμε όμως. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Πείτε απλώς την ερώτηση, πώς μπορούμε. Έτσι, με πολύ λίγα λόγια. Όταν κάποιοι Έλληνες πήγαν στον Χριστό, μια που το προηγουμένως το θίξατε. Ελάς γάρι μόνοι αψευδός ανθρωπογονή. Και η απάντησή του ήταν έφτανε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Δεν είπε ούτε ποιοι Έλληνες ήταν, ούτε πόσοι Έλληνες ήταν. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Χριστός. Ότι ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Είπε το εξής. Ελήλθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ελάς γάρ μόνοι αψευδός ανθρωπογονή, φυτών ουράνιων και βλάστημα θείων ικριβωμένων, λογισμών αποτύκτουσα οικειούμενων επιστήμη. Okay. Αν δεις μέσα σε αυτό το βιβλίο τι εργασία έχω κάνει πάνω σε αυτό, mm-hmm. θα δεις ότι υπάρχει ισοψηφία η οποία λέει ποιος το είπε αυτό, δηλαδή, και σε ποιο εδάφιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο βρίσκεται, με απόλυτη ακρίβεια 100%. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει εδώ πέρα ο Χριστός, τι είπε, λέει, και τι ήταν ότι, ο Χριστός. Ότι έχει έρθει ο Χριστός, ο Χριστός ήταν ο κεχρισμένος. Αυτός που έχει λάβει το χρίσμα. Μήπως δεν είναι σωστό κάποιος που λέγεται Χριστός να γράφει το όνομά του με γιώτα. Μόνο με ήττα, διότι ο Χριστός είναι ο χρήσιμος. Είναι αυτός που είναι χρήσιμος σε κάτι. Ενώ ο Χριστός είναι ο κεχρισμένος. Είναι αυτός που έχει λάβει ένα χρήσμα ότι κάτι μπορεί να κάνει που δεν μπορούν να το κάνουν κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το ερώτημα είναι ότι εδώ ο Χριστός μας λέει ότι η φυλή, έτσι, των Ελλήνων, η θεϊκή, έτσι, είναι επομένως, η φυλή των Ελλήνων. Τι ήταν ο Χριστός? Και αυτό δεν το λέει μόνο ο Χριστός. Αυτό το λέει και ο Πλάτων. Γιατί μας τα και το αναφέρω που το λέει και τι λέξη αριθμικών άθροισμα βγάζει. Το λέει και ο Πλάτων αρκετά χρόνια πριν από τον Ιησού. Έτσι. Μας το κρύβουν όμως, κύριε Γεώργουλη, αυτό. Μας το κρύβουν, γι' αυτό και το έχουν αφαιρέσει από την Καινή Διαθήκη. Mm-hmm. Αντί να λέει όλο αυτό που είπα προηγουμένως, τι λέει? Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Mm-hmm. Δεν σου λέει κάτι άλλο. Mm-hmm. Το άλλο που πήγε το φάγανε τα ποντίκια. Κύριε Γεώργουλη, καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Αν πάμε στο Walt Disney, έχει φτιάξει το Mickey Mouse. Τι είναι ο Mickey όμως? Είναι ποντίκι. Γράψε τη φράση ο Μίκη και θα σου δώσω το 540. Γράψε και τη λέξη ποντίκι, πάλι το 540. Βλέπεις λοιπόν ότι ο λεξάριθμος μπαίνει και μέσα στα κόμιξ. Και ξέρει τι γίνεται. Ο Disney ήξερε πολύ καλά το λεξάριθμο. Ε? Όχι. Ο λεξάριθμος ήξερε τη σκέψη, του Disney. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, είσαστε αστήρευτος το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι και χήμαρος. Το 2015. Το 2015, όπως έχω πει εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο έτος για την οικονομία, όχι μόνο την ελληνική, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Διότι το 2, το 0, το 1 και το 5. Καταλήγει με πρόσθεση βεβαίως στον αριθμό 8. Ο αριθμός 8 είναι ο αριθμός της οικονομίας. Διότι αν γράψουμε τη λέξη οικονομία, ο λεξάριθμος είναι 341. 3 και 4 και 1 όμως μας κάνει τον αριθμό 8. Και από πού βγάζουμε τα ευρώ? Από τα ATM. Το Α είναι το 1, το ΤΑΦ είναι το 300 και το ΜΗ είναι το 40. Πάρε πάλι το 341. Άρα γράφεις ATM ίσον οικονομία ίσον η εμπορική. Η εμπορική συναλλαγή δηλαδή. Άμα και η εμπορική τράπεζα η οποία πλέον δεν υπάρχει γιατί την πήρε η Α. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι 341. 3 και 4 και 8. Αλλά πόσα κέρματα έχει το ευρώ? Έχει 8 κέρματα. Πρόσθεσε τα 8 κέρματα του ευρώ από το 1 λεπτό, τα 2, τα 5, τα 10, τα 20, τα 50, τα 100 και τα 200 και τι θα πάρεις? 388 λεπτά. Έλα όμως τώρα που και η λέξη μνημόνιων με τον ι στο τέλος είναι πάλι το 388, αλλά ο λόγος ξέρει ότι όταν θα έρθει το ευρώ θα έρθει και το μνημόνιο. Παρέα. Τελικά λοιπόν, τι μας συμφέρει? Πότε θα φύγει? Θα σωθούμε. Ναι, αυτό είναι.
Δηλαδή έχω μετά το 2015. Κάνει, έχω κάνει μία εκτίμηση ότι θα φύγει το 2020. 20. Βέβαια δεν σημαίνει ότι θα απελευθερωθώ, έτσι. Είναι μία εκτίμηση. Λεξαριθμική. Για το εύχομαι να πέσω έξω, βέβαια. Ωραία. Όχι, το ευχόμαστε να πέσω έξω, αλλά δούμε. Τελειώνοντας και κλείνοντας, πείτε μας το ελπιδοφόρο σας μήνυμα. Γιατί τώρα γίνεται ο τροϊκός πόλεμος. Αλλά τροϊκός με όμικρον. Επειδή έχουμε πέσει από το ωμέγα, που ήταν ο τροϊκός τότε, στην αρχαία εποχή που ήταν με ωμέγα, στο όμικρον. Έχουμε πέσει από τα μεγάλα στα χαμηλά. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται ο τροϊκός πόλεμος με όμικρον τώρα. Ήρθε η Τρόικα να κάνει τον τροϊκό πόλεμο με όμικρον. Φέραν τη δημοκρατία κάποιοι εντός εισαγωγικών για να παγιδεύσει τα πρόβατα και να τα βάλει στο μαντρί. Αλλά η λέξη δημοκρατία έχει το 554. Η λέξη μαντρί έχει το 501. Και η λέξη πρόβατα έχει το 554. Και η λέξη ληστεία έχει το 554. Άρα δημοκρατία ίσον πρόβατα ίσον ληστεία ίσον 554. Ληστέψαν τα πρόβατα και τα βάλαν στο μαντρί. Ποιο είναι το μαντρί? Η Τρόικα. Τρόικα 501. Μαντρί 501. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ελπίδα. Το σύνδεμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσον λεπίδα. Λεπίδα. Γι' αυτό λέμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Okay. Η πιο αισιόδοξη λέξη σας ποια είναι για σήμερα, για να κλείσουμε? Η πιο ωραία, η πιο αναζωογονητική, η πιο ενεργειακή σας? Μέτρων άριστον. Μέτρων άριστον. Που είναι 1296 και 6 επί 6 επί 6 επί 6. Είναι το 6 στην τετάρτη δύναμη. Δηλαδή παντού να έχουμε μέτρων, γι' αυτό και θα είμαστε ελεύθεροι. Διότι η λέξη μέτρων έχει το 565 και η λέξη ελευθερία έχει και αυτή το 565. Αν χάσουμε το μέτρον, χάνουμε και την ελευθερία. Πώς την επανακτούμε? Με τον πόλεμο. Ο πόλεμος ίσον ελευθερία ίσον 565. Κύριε Γερόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μασαλή, κύριε Πετράκη, κορίτσια μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φλουτίσατε τις γνώσεις μας. Να είστε καλά όλοι. Εντάξει, μπορεί να πάν μέτρων, λοιπόν, πάν μέτρων για να έχουμε υγεία, για να έχουμε αισιοδοξία. Για να έχουμε δύο ώρες με όλο αυτό το ταξίδι και με όλα αυτά. Το τηλέφωνο σας χτυπούσε 30 φορές και παραπάνω, αλλά έχει πολύ ωραία μουσική όμως το τηλέφωνο. Και έχω βάλει χαμπαράκι στη μουσική του. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Κρατήστε ό,τι είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να νιώθετε γεμάτοι και πλήρεις. Αλλά μην ξεχνάμε, όπως είπε ο κ. Αργυρόπουλος, πάν μέτρων. Αυτό θα μας βοηθήσει να είμαστε και υγιείς. Μέτρων άριστον. Και από τα καλύτερα το μέτρο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.